Ja, auch ich begrüße alle Anwesenden, freue mich, dass so viele gekommen sind und komme jetzt aber gleich zur Sache. Das heißt, ich bitte Maria Cavalla nach mir dann hier raufzukommen. Maria Cavalla, die erste Referentin heute Abend, ist Historikerin aus Thessaloniki. Ihr Schwerpunkt ist der jüdische Anteil der Geschichte dieser Stadt. Sie lehrt an der Aristoteles-Universität von Thessaloniki und hat auch sehr viel lokalhistorische Arbeit zu dieser Geschichte, die wir jetzt hören werden, gemacht. Ja, das bitte ich dich zu sprechen. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Θερμές ευχαριστίες προς την κυρία Χίλτε Σραμ για την πρόσκληση, προς την κυρία Όλγα Δρόσου και το Ίδρυμα Χάινριχ Μπέλ, προς το Μουσείο Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και θερμές ευχαριστίες σε όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Εβραίοι στον ελλαδικό χώρο ήταν εγκατεστημένοι από το 2ο αιώνα π.Χ. και η παρουσία τους συνεχίστηκε και στη διάρκεια της Ρωμαϊκής και της Βυζαντινής περίοδου, Εβραίοι Ρωμανιώτες. Ωστόσο, το 1492 σημειώθηκε η μεγάλη έξοδος των Εβραίων από την Ιβηρική Χερσόνησο, οι οποίοι με διάταγμα των καθολικών βασιλέων Φερδινάνδου και Ισαβέλλας, διάταγμα της Αλάμπρα, είχαν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν την περιοχή αν δεν εκχριστιανίζονταν. Διωγμένοι οι Σεφαραδίτες από την Ισπανία και λίγο αργότερα οι Μαράνος από την Πορτογαλία, κινήθηκαν ανατολικά και μεγάλος αριθμός τους εγκαταστάθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Άλλωστε, στην Κεντρική Ευρώπη, ήδη από το 1431, η Σύνοδος της Βασιλείας, που αποσκοπούσε στην καταπολέμηση των αιρετικών, είχε επικυρώσει τον χωρισμό Εβραίων και Χριστιανών μέσα στην ίδια πόλη και άτυπα τη δημιουργία γκέτο. Η Θεσσαλονίκη είχε ήδη κατακτηθεί από τους Οθωμανούς, το 1430, λόγω των βιαιοτήτων, είχε εγκαταληφθεί από τον τοπικό πληθυσμό, χριστιανούς, Εβραίους και άλλους, και είχε μεταβληθεί σε μια μικρή πόλη των 7.000 κατοίκων. Μετά το 1453 και την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης, οι Οθωμανοί προετοίμασαν ένα σχέδιο ενίσχυσης των πόλεων, οι οποίες είχαν υποστεί μεγάλες καταστροφές λόγω του προηγούμενου πολεμικού διαστήματος. Γι' αυτόν τον λόγο, ο Σουλτάνος Βαγιαζή το Δεύτερος άνοιξε διάπλατα τις πύλες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για τον εμπορικό πληθυσμό των Σεφαραδιτών, που θα μπορούσε να φέρει τις νέες οικονομικές τάσεις της εποχής, τον εμπορικό καπιταλισμό, στις παρρικμασμένες πόλεις της Θεσσαλονίκης και της Κωνσταντινούπολης. Ο πληθυσμός της Θεσσαλονίκης αυξήθηκε σε 20.000 από το 1493 ως το 1536. Οι Σεφαραδίτες ήταν διαφορετικοί, γλώσσα, ήθη, έθιμα, από τις ντόπιες μικρές κοινότητες των Ρωμανιωτών και των λίγων ασκεναζί Εβραίων της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, που είχαν εγκατασταθεί από το 14ο αιώνα στη Βαλκανική Χερσόνησο. Σταδιακά, οι διαφορές αμβλύνθηκαν και τα πολιτιστικά στοιχεία των Σεφαραδιτών ήταν εκείνα που υπερίσχυσαν στις περιοχές όπου εγκαταστάθηκαν. Πολύ σύντομα, η Θεσσαλονίκη έγινε γνωστή ως Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων και μητέρα του Ισραήλ, όχι μόνο λόγω του μεγάλου εβραϊκού πληθυσμού, αλλά και λόγω της πνευματικής ανάπτυξης και του μεγάλου αριθμού ραβινικών σχολών και βιβλιοθηκών που δημιουργήθηκαν και των Ρεσπονσόρουμ. Ο 16ος αιώνας ήταν η χρυσή εποχή των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, την ίδια στιγμή που στην Κεντρική Ευρώπη, μέσα στην οξία πόλωση καθολικών και προτεσταντών,
Η παλαιά εβραϊκή συνοικία των ευρωπαϊκών πόλεων μετατρεπόταν σε θεσμοθετημένο γκέτο με τείχη και με πύλη που έκλεινε σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρχόντων της πόλης. Το 1620 η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης αριθμούσε 30.000 ανθρώπους και είχε πλήρη κοινωνική διαστρωμάτωση. Ο 17ος αιώνας στη Θεσσαλονίκη σηματοδοτήθηκε από το κίνημα του Σαμπατάι Τσβί, του οποίου οι διδασκαλίες, οι προφητείες, οι ισχυρισμοί ότι είναι ο Μεσσίας διέσπασαν τη συνοχή της κοινότητας της πόλης και προκάλεσαν αναταραχές. Ο Σαμπατάι συνελήφθη από τις Οθωμανικές αρχές και αναγκάστηκε να ασπαστεί το Ισλάμ. Οι οπαδοί του τον ακολούθησαν, ασπάστηκαν και αυτοί το Ισλάμ και αποτέλεσαν τους ντονμέ της Θεσσαλονίκης. Οι παραπάνω αναταραχές της κοινότητας, η οικονομική κρίση της εποχής και πολλές φυσικές καταστροφές είχαν ως αποτέλεσμα μία περίοδο εσωστρέφειας και παρακμής που συνεχίστηκε μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα, ενώ τα Βαλκάνια εισέρχονταν στην εποχή του δικού τους διαφωτισμού, των μεγάλων ιδεών, των εθνικιστικών επαναστάσεων, των εθνικών αστικών επαναστάσεων, των εθνικών κρατών και της καταραίουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 είχε οδηγήσει σε επαναστατικό κίνημα εναντίον των Οθωμανών και στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, η καταστολή, οι φυλακίσεις, οι βασανισμοί οδήγησαν το κίνημα σε αποτυχία. Ο επαναστατικός αγώνας επικεντρώθηκε στη Νότια Ελλάδα και είχε ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους το 1830 και τη συνακόλουθη πολιτική του σε περιοχές με ελληνικούς πληθυσμούς, επεκτατική πολιτική. Προς τα τέλη του 19ου αιώνα, η Θεσσαλονίκη κυριαρχούνταν από την επιθυμία για δυτικοποίηση που επικρατούσε την εποχή εκείνη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οθωμανοί αξιωματούχοι, Εβραίοι και Έλληνες έμποροι και επιχειρηματίες συσπυρώθηκαν στην εξυγχρονιστική προσπάθεια. Σε αυτό συνέβαλε και η άφιξη από πιο νωρίς των Ιταλών Εβραίων, Αλατίνι, Μοδιάνο, οι οποίοι έφεραν οικονομική και εκπαιδευτική αναγέννηση στην κοινότητα με την ίδρυση της Alliance Israelite Universelle το 1873 και την κοσμική πια παιδεία. Οι μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ το 1856, ο Γαλλοπρωσικός πόλεμος το 1870, ο Ρωσοτουρκικός το 1877 και ο Έλληνοτουρκικός το 1897 είχαν μετατρέψει την πόλη σε κέντρο στρατιωτικών επιχειρήσεων και ανεφοδιασμού και οδήγησαν σε μια άνευ προηγουμένου οικονομική αναζωπήρωση και σε μια σειρά πολύ μεγάλων έργων υποδομής που άλλαξαν την εικόνα της πόλης. Το ίδιο διάστημα στην κεντρική Ευρώπη τα τείχη των γκέτο άρχισαν να κλονίζονται καθώς κάτω από τον αστερισμό του φιλελευθερισμού τα παλαιά στεγανά παραχωρούσαν τη θέση τους στις ανάγκες που δημιουργούσε η μισθωτή εργασία και η αναγκαία μετακίνηση και προσαρμογή του εργατικού δυναμικού. Μετά τις φιλελεύθερες επαναστάσεις του 1848 και τη διαδικασία της χειραφέτησης, σταδιακά τα ευρωπαϊκά γκέτο άρχισαν να καταργούνται σε όλες τις πόλεις. Σύντομα όμως, οι ελεύθεροι ως προς τον τόπο πλέον της διαμονής τους Εβραίοι διαπίστωσαν ότι στη θέση του παραδοσιακού αντισημιτισμού και της θρησκευτικής προκατάληψης, νέες, πιο πολιτικές προκαταλήψεις και εχθρότητες τους έκαναν και πάλι ανεπιθύμητους, ίσως περισσότερο από πριν. Ο φυλετικός αντισημιτισμός, τα πογκρόμ στη Τζαρική Ρωσία και το σιωνιστικό κίνημα, η εβραϊκή εθνική ιδέα, έκαναν δυναμικά την εμφάνισή τους, αλλά ακόμη δεν επηρέαζαν έντονα την κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Φτάνοντας στον 20ο αιώνα, η Θεσσαλονίκη ήταν μια πόλη με σχεδόν 160.000 κατοίκους, με 62.000 Εβραίους, 46.000 Μουσουλμάνους και 40.000 Χριστιανούς. Υπήρχαν ακόμη Δυτικοί, Βούλγαροι και Αρμένοι. Οι Μουσουλμάνοι είχαν εγκατασταθεί από καιρό στο Λόφο μέχρι την Ακρόπολη, Άνω Πόλη, καθώς το μικροκλίμα της περιοχής ήταν καλύτερο, αλλά και για λόγους κοινωνικού κύρους. Κατηφορίζοντας από την Ακρόπολη στο λιμάνι, ο διαβάτης περνούσε σταδιακά από το παραδοσιακό στο μοντέρνο, με τις στοές, τις υπαίθριες αγορές και τα μεγάλα τεμένη από τη μια και από την άλλη κάποια κτίρια τραπεζών και το εξυγχρονισμένο από το 1870 λιμάνι.
Οι εβραϊκές συνοικίες και τα καταστήματα με ξύλινα κυρίως οικίματα υπερτερούσαν αριθμητικά στο κέντρο της πόλης, κοντά στη θάλασσα, στη σημερινή πλατεία Αριστοτέλους, ενώ υπήρχαν οι συνοικισμοί της Καλαμαριάς στα ανατολικά της πόλης και του Βαρόνου Χίρς στα δυτικά, καθώς και 32 εβραϊκές συναγωγές και πολύ μικρότεροι οίκοι προσευχής σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Το λιμάνι έσφιζε από ζωή. Αντιχούσε παντού η Λαντίνο, η σεφαραδίτικη διάλεκτος. Η εβραϊκή κοινότητα αριθμούσε περίπου 9.000 φορτοεκφορτωτές, χαμάλιδες, βαρκάριδες, διέθετε ακόμη μικροπολιτές, μικροβιοτέχνες, υπαλλήλους, μικρεμπόρους, ενώ οι έμποροι και οι τραπεζίτες της διέθεταν το σημαντικότερο ποσοστό της πόλης σε ακίνητα. Από την άλλη, στο οικονομικό κέντρο της πόλης υπήρχαν και κυρίαρχοι ελληνικοί πληθυσμοί που εμφανίζονταν στο Φραγκομαχαλά και στην περιοχή νοτιοανατολικά της Εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, και σήμερα υπάρχει αυτή η εκκλησία. Πυκνοκατοικημένες συνοικίες υπήρχαν και ανάμεσα στους μουσουλμανικούς και τους εβραϊκούς μαχαλάδες. Σε όλη την περίοδο πριν από το 1913 ήταν πολύ έντονη η ελληνική εθνικιστική προσπάθεια μέσω του ελληνικού προξενείου, των ελληνικών εφημερίδων και σχολείων, αλλά και των οικονομικών πρακτόρων που προσπαθούσαν να περιορίσουν την εβραϊκή οικονομική ισχύ. Ο Μακεδονικός Αγώνας 1904-1908 ανέδειξε τον έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα σε Έλληνες, Βούλγαρους και Τούρκους για τα εδάφη της Μακεδονίας, ενώ η νεωτερικότητα έπαιρνε τη μορφή ανάπτυξης κινημάτων μέσα στην πόλη. Το κίνημα των Νεοτούρκων το 1908, περίπου την ίδια εποχή 1909, η Σοσιαλιστική Ομοσπονδία Εργατών, η Φεντερασιόν, με επικεφαλής τον Αβραάμ Μπεναρόγια, θα έκανε τα δικά της ξεκινήματα. Και ενώ ο μεγάλος ασθενής, η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατέρεε και οι μεγάλες δυνάμεις διαφωνούσαν για το μέλλον της Θεσσαλονίκης, η Ελλάδα έλαβε μέρος στη Βαλκανική Συμμαχία, που κήρυξε τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και η πόλη έγινε ελληνική, πέρασε στο ελληνικό κράτος το 1913. Με το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τον Σεπτέμβριο του 2015, δυνάμεις της Αντάντ, 300.000 ξένοι στρατιώτες, αποβιβάστηκαν και στρατοπέδευσαν στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του σχεδίου τους για το μακεδονικό μέτωπο και με την άδεια του Πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου, η οποία δόθηκε χωρίς τη συγκατάθεση της Βουλής. Είναι ένα διάστημα με πολιτικές ταραχές στην Ελλάδα, εθνικός διχασμός. Μέσα σε αυτό το κλίμα βρήκε την πόλη η πυρκαγιά του 1917. Η φωτιά κατέστρεψε το μεγαλύτερο τμήμα του κέντρου της πόλης, 3.900 μαγαζιά, 14.200 νοικοκυριά και άφησε άστεγους 73.500 περίπου κατοίκους, από τους οποίους 52.000 ήταν Εβραίοι. Ο επανασχεδιασμός της πόλης στόχευε στον εξυγχρονισμό αλλά και στην ελληνοποίησή της. Ο εβραϊκός της χαρακτήρας σταδιακά άλλαζε. Η χωρική περιθωριοποίηση σήμαινε σαφέστατα και οικονομική περιθωριοποίηση για τους Εβραίους ιδιοκτήτες του κέντρου. Από την πυρκαγιά επλήγησαν όλα τα μικρά εβραϊκά πιστωτικά καταστήματα, αποδυναμώθηκε ο εβραϊκός τραπεζιτικός τομέας, σε αντίθεση με τον ελληνικό που στο μεταξύ ήταν σε ανάπτυξη. Σύνολο εβραϊκού πληθυσμού σταδιακά έφευγε, μετανάστευε από τη Θεσσαλονίκη. Το σιωνιστικό κίνημα άρχισε να αποκτά δυναμική στο εσωτερικό της κοινότητας, ταυτόχρονα με το κομμουνιστικό κίνημα. Ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος, η μικρασιατική καταστροφή το 1922, το τέλος της μεγάλης ιδέας για την Ελλάδα και η έλευση ενός εκατομμυρίου προσφύγων από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο, Ελλήνων Χριστιανών Ορθοδόξων στη χώρα, θα άλλαζαν οριστικά την Ελλάδα και την πόλη της Θεσσαλονίκης. Για την κοινωνία της πόλης, μια κοινωνία σε μετάβαση από τις αρχές του 20ου αιώνα, ήταν έντονες οι αντιθέσεις ανάμεσα στο Λαϊκό Κόμμα και τους Φιλελεύθερους, το Βενιζέλο, ανάμεσα στα αστικά κόμματα και το κομμουνιστικό, με το λαϊκό του αίρισμα και το ισχυρό εργατικό κίνημα, ανάμεσα στο κομμουνιστικό κόμμα και στις εθνικιστικές φασιστικές οργανώσεις που είχαν πια εμφανιστεί,
ανάμεσα στους ντόπιους και τους 100.000 πρόσφυγες, αλλά κυρίως ανάμεσα στους ντόπιους, τους πρόσφυγες και τις αρχές της πόλης από τη μια, με τον εβραϊκό πληθυσμό από την άλλη. Σταδιακά, την πρωτοκαθεδρία των Εβραίων στο χώρο του εμπορίου τον διαδέχθηκαν οι πρόσφυγες, την διαδέχθηκαν οι πρόσφυγες, όπως έγινε και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους. Ανοιχτή σύγκρουση ανάμεσα σε Εβραίους και πρόσφυγες υπήρξε το πογκρόμ του 1931, στις 30 Ιουνίου, στο συνοικισμό Κάμπελ, με θύτες την εθνικιστική φασιστική οργάνωση 3Ε, Εθνική Ένωση Ιελλάς. Ο φασισμός είχε κάνει και στην Ελλάδα την εμφάνισή του με τη δημιουργία πολλών εθνικιστικών οργανώσεων, με σημαντικότερη τη συγκεκριμένη. Είχε ιδρυθεί από τον Ιανουάριο του 1927, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη είχε μέλη πρόσφυγες, φτωχούς ανθρώπους, χρηματοδότες επιφανείς πρόσφυγες, στους οποίους, τους οποίους έπειθαν να συμμετάσχουν στην οργάνωση μέσα από το ιδεολόγημα ότι είναι οι γνήσιοι Έλληνες που ήρθαν στην Πατρόα Γη σε αντίθεση με τους ξένους Εβραίους. Η αντισημιτική εφημερίδα Μακεδονία συστηματικά καλλιεργούσε το κλίμα αυτό και τελικά ήταν ο ηθικός αυτουργός και του πογκρόμ. Παραμονές του πολέμου, από τα μέσα της δεκαετίας του 30 πια, οι ταξικές και κοινωνικές αντιθέσεις είχαν καμουφλαριστεί μέσα στον πατερναλισμό, τον εθνικισμό, τον αντικομουνισμό και τη σκληρότητα της μεταξικής δικτατορίας. Ενώ οι διακοινωτικές εντάσεις ανάμεσα σε Εβραίους και Χριστιανούς, οικονομικές αντιπαλότητες, ζητήματα εθνικής συνοχής είχαν αρχίσει να περιορίζονται. Παραμονές του πολέμου, ο εβραϊκός πληθυσμός της Θεσσαλονίκης, παρά τη συρρήκνωση που είχε υποστεί το προηγούμενο διάστημα, παρέμενε ο πολυπληθέστερος εβραϊκός πληθυσμός της Ελλάδας, περίπου 45 με 50.000 άνθρωποι, σε μια πόλη των 250.000 κατοίκων. Ήταν Έλληνες υπήκοοι στην πλειοψηφία τους. Σε πολιτικό επίπεδο, στο εσωτερικό της κοινότητας, υπήρχαν οι σιωνιστές και οι αφομοιωτικοί. Ως ένα σημείο, οι σοσιαλιστές, οι οποίοι πια μετά τα μέσα της δεκαετίας του 30 δεν είχαν τόσο έντονο έρισμα. Παρότι οι οικονομικοί όροι ανάμεσα σε χριστιανούς και Εβραίους είχαν αντιστραφεί στην 20ετία που είχε μεσολαβήσει από το 22, εξακολουθούσαν να έχουν μια σημαντική θέση στην οικονομία και τη ζωή της πόλης, με τις συναλλαγές τους, με τη φορολόγησή τους, τη συμμετοχή τους στους θεσμούς ή τα κινήματα και τέλος με το να υπομένουν τα ίδια δυνάμε τους συμπολίτες τους στο διάστημα του πολέμου και της κατοχής. Η γερμανική κατοχή με τον ναζιστικό αντισημιτισμό και αντικομουνισμό της θα διαλύσει τον ιστό της ελληνικής κοινωνίας, θα μετατρέψει σε χάσματα τα υπάρχοντα ρήγματα, θα ξεκληρίσει τις εβραϊκές κοινότητες στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Εμείς εδώ, εστιάζοντας στις φωτεινές και τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας, επιχειρούμε με μια διαδικασία προσωπικής και συλλογικής αυτογνωσίας και κάθαρσης. Σας ευχαριστώ πολύ.